αποτελέσματα των εξετάσεων, των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μία η ώρα αναρτούνται οι καταστάσεις με τη βαθμολογία καθενός μαθητή που μετήχε σε αυτές τις εξετάσεις, σε όλα τα σχολεία της χώρας, κατά συνέπεια και στα σχολεία της διεύθυνσής μας. Φέτος είχε μια πρωτοτυπία. Δεν υπήρχαν καταστάσεις που αφέθηκαν στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε καμιά διεύθυνση δεν υπάρχουν καταστάσεις με τις βαθμολογίες των μαθητών παρά μόνο στα αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα. Γι' αυτό λοιπόν πρωί-πρωί, με το που ήρθαν τα αποτελέσματα με το ταχυδρομείο, δόθηκαν στους διευθυντές, τους προέδρους των εξεταστικών κέντρων, στους διευθυντές των σχολείων, αφού κάνουν έναν ενδελεχή έλεγχο σε σχέση με τα αποκόμματα των τραδίων που υπάρχουν, οι βαθμοί των δύο βαθμολογητών και με τις καταστάσεις που έχουν στείλει, ήταν ενσωματωμένα μέσα στο δέμα που πήρανε. Ανακοινώσαν κάτω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ή αν υπήρχε πρόβλημα, ανακοινώσαν το πρόβλημα. Σε εμάς, στη διεύθυνσή μας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε κανένα εξεταστικό κέντρο. Και στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους διευθυντές μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα να τυπώσουν τις καταστάσεις αυτές, θα τυπώσουν τις καταστάσεις αυτές μέσα από ένα πρόγραμμα και να τα αναρτήσουν στα σχολεία για να πληροφορηθούν όλοι τους τι ακριβώς έχουν γράψει. Από ότι δεν έχω σαφέστατη εικόνα των αποτελεσμάτων, των βαθμών, των μαθητών, από ότι όμως συζήτησε με τους πρόεδρους των εξεταστικών κέντρων, είναι οι βαθμοί είναι πεσμένοι και κατά συνέπεια και οι βάσεις θα πέσουν. Πολύ περισσότερο στις θετικές επιστήμες, δηλαδή στην θετική κατεύθυνση. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Πιστεύω ότι θα έχουμε και μεγαλύτερες επιτυχίες από πέρυσι στο νομό μας και στην διεύθυνσή μας, στη διεύθυνση της Ροδόπης. Γενικά πόσα πήγαν τα παιδιά, έχετε κάποια εικόνα? Γενικά έχουμε πτώσεις σε όλες τις σχολές, έχουμε πτώσεις στα μόρια. Οι βαθμοί των παιδιών εδώ. Δεν έχω σαφέστατη εικόνα, ακούσατε από ό,τι μου είπαν οι πρόεδροι των εξεταστικών κέντρων ότι έχουμε καλά αποτελέσματα και οι περισσότεροι επιθυμητά.